Ήρθαμε σήμερα εδώ σε ο κάλεσμα του Σωματείου Ένωσης να γιορτάσουμε την καλή χρονιά. Ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΕ καλή χρονιά, να έχουν υγεία. Ευχόμαστε αυτό το έτος να μην υπάρχει κανένα ατύχημα σε κανένα χώρο και σε κανέναν εργαζόμενο. Ήρθαμε εδώ να αναπτύξουμε λίγο τα επίκαιρα θέματα που ουσιαστικά είναι δύο και αυτή τη χρονιά θα τα δούμε να εξελίσσονται και να γιγαντώνονται για την επιχείρηση και για τον Όμιλο ΔΕΗ. Το ένα θέμα είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας. Λίγο πολύ γνωρίζετε ότι σε δύο μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ταξιδέψει στη Λονδίνο για να κάνει διάφορες δηλώσεις στην ημέρα των επενδυτών. Ταυτόχρονα τρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες. Θεωρούμε και αισιοδοξούμε ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε μια καλή χρονιά όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και τους εργαζόμενους. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους πολίτες του Ενεργειακού Κέντρου καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Στο κάλεσμα μας έκανε το Σωματείο Ένωση παραβρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναπτύξουμε τις θέσεις μας για το τι ΔΕΗ θέλουμε, τι ΔΕΗ θα έχουμε τα επόμενα χρόνια και μαζί με την εταιρεία, όλο τον Όμιλο, εργαζόμενοι και τοπική κοινωνία να μπορέσουμε και να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο και κυρίως σε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας. Λίγας Παναγιώτης, ο κρατικός γραμματέας του Σωματείου Ένωση, χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν αξίζει μόνο η ποιότητα, ποσότητα χρειάζεται και ποιότητα. Ειρήνη σε παντού, σε όλη την γη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε γόνιμες περιοχές. Προσωπική και οικογενειακή ευημερία σε όλους. Υγεία και πιστεύουμε η βία προκλητοποίηση να μην επηρεάσει τόσο πολύ την περιοχή μας και να υπάρχει μια συνέχεια του λιγνίτη έστω και σε μικρό ποσοστό. Εύχομαι ειρήνη, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην κοπή της Πίτας, έχουμε καλεσμένους τον Προεδρείο της ΓΕΝΟΚ ΔΕΗ, τον Πρόεδρο τον Αντώνη τον Καρά, Γενικό Γραμματέα τον Μανιάκη του Κώστα και το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης με Πρόεδρο τον Αδάμε Λευθέριο και Γραμματέα τον Στέλιο Ντομάρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και τις οικογένειές σας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υγεία, καλή χρονιά που μας δίνεται το βήμα να εκφράσουμε τις θέσεις και τις απόψεις των συνθηκάτων. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους προσωπικά το καθένα η καλή χρονιά, υγεία, αγάπη και ευτυχία και μηδενικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. Το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Ένωση θα συνεχίσει όπως πάντα να στηρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων και της ΔΕΗ, τα εργασιακά δικαιώματα. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω και να πω, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς εδώ και αρκετά χρόνια η ΔΕΗ στήριξε την εθνική οικονομία, την περιοχή τη δικιά μας, έφερε ανάπτυξη στην περιοχή τη δικιά μας, έδωσε πνοή και νότα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή τη στιγμή μιλήσαμε για πολυνητοποίηση, μιλήσανε για δίκαιη μετάβαση, μιλήσανε για επενδύσεις. Αυτά όλα έμειναν στα χαρτιά. Εκείνο που είναι και κύριο είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ο Λιγνίτης να επιβάλλεται να παραμείνει ως εθνικό καύσιμο στον ηλιακό μείγμα και ασφάλεια της χώρας. Ευχόμαστε ειρήνη, υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι στον καθένα προσωπικά και οικογενειακή ευτυχία και μηδενικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. Όπως πειρήστε κάθε φορά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιγυρίσουμε και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Παράληψη μου, θα μου επιτρέψετε εδώ, γιατί συγγνώμη, ότι μας θυμάμαι την παρουσία τους, το Προεδρείο της ΓΕΝΟΚ ΔΕΗ, ο Πρόεδρος ο Αντώνης ο Καράς,
ο Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Ομανιάτης και το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου ο Αδάμ Ολυθέρης και ο Στέλιος Ομάρου. Και με την παρουσία του μας θυμάνε οι πρώοι πρόεδροι και οι γραμματείς του Σωματείου η Ένωση. Να μην αναφερθώ, είναι ο Γιάννης Ομανές, ο Ματιάκης, ο Θεοχάρης, ο Ηλίας ο Στογιάννης. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.